πρωταγωνιστής του σημερινού μας επεισοδίου είναι αρκετά διαφορετικός από αυτούς προηγούμενων αφιερωμάτων, καθώς δεν κράταγε ούτε ξύφος ούτε ασπίδα. Αντιθέτως, ήταν αυτός που στη ράχη του έφερε τον Έλληνα στρατιλάτη που με αφετηρία την Μακεδονία κατάφερε να φτάσει ως την Ινδία, δημιουργώντας μια τεράστια αυτοκρατορία. Σήμερα λοιπόν θα παρουσιάσουμε τις σωζόμενες πληροφορίες για το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Βουκεφάλα, τον διασημότερο ίσως ύπο της αρχαίας ιστορίας. Η πρώτη συνάντηση του Αλεξάνδρου με τον Βουκεφάλα ήταν ιδιαίτερη και ανέδειξε τον ξεχωριστό χαρακτήρα του μετέπειτα μεγάλου στρατιλάτη. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο κάποτε, ένας Θεσσαλός ονόματι Φιλόνικος έφερε στον Φίλιππο ένα ιδιαίτερο άλογο, ζητώντας το τεράστιο για την τότε εποχή αντίτιμο των 13 ταλάντων. Ο Μακεδόνας βασιλιάς και οι ακόλουθοί του κατέβηκαν στην πεδιάδα για να δοκιμάσουν τον υποψήφιο προς αγορά ύπο. Αυτός όμως ήταν ιδιαίτερα ατίθασος. Δεν επέτρεπε σε κανένα να τον υπεύσει και αντιδρούσε με άγριο τρόπο στις φωνές και στις εντολές που του έδιναν. Ο Φίλιππος δυσανασχέτησε και έδωσε εντολή να απομακρύνουν το άλογο, επειδή ήταν πάρα πολύ άγριο και ατίθασο. Τότε ο 12χρονος περίπου Αλέξανδρος που ήταν παρόν είπε: «Τι άλογο χάνουν, επειδή λόγω απειρίας και μαλθακότητας δεν μπορούν να το χειριστούν». Στην αρχή ο πατέρας του σιώπησε. Επειδή όμως ο Αλέξανδρος έλεγε και ξαναέλεγε τα ίδια πολλές φορές, του απάντησε: «Τολμάς και κατακρίνεις τους μεγαλύτερους, επειδή εσύ πιστεύεις ότι μπορείς να κουμαντάρεις το άλογο καλύτερα». Ο Αλέξανδρος αποκρίθηκε πως αυτός όντως θα μπορούσε να χειριστεί το άλογο καλύτερα από τους υπολείπους. Ο Φίλιππος τότε τον ρώτησε: «Αν δεν το χειριστείς όμως, ποια τιμωρία πρέπει να υποστείς για την αυθαδιά σου?» Και ο νεαρός γιος του του απάντησε: «Θα πληρώσω εγώ ματωδία την αξία του αλόγου». Τότε όλοι άρχισαν να γελούν. Ο Αλέξανδρος όμως, επειδή είχε καταλάβει πως το άλογο έβλεπε τη σκιά του και τρόμαζε, έτρεξε προς το μέρος του, έπιασε τα χαλινάρια του και το έστρεψε προς τον ήλιο. Στη συνέχεια, ενώ αυτό κάλπαζε αργά, κρατώντας τα χαλινάρια του, έτρεξε για λίγο δίπλα του και το χάιδεψε για να το ηρεμήσει, επειδή το έβλεπε γεμάτο θυμό. Ακολούθως, πέταξε αργά τη χλαμίδα του και με ένα πίδημα κάθισε σταθερά πάνω του. Μετά έσφιξε τα ηνία του χαλιναριού, χωρίς όμως να μαστιγώσει τον Βουκεφάλα. Όταν διαπίστωσε ότι το άλογο έπαψε να είναι απειλητικό και ήταν έτοιμο να τρέξει, χαλάρωσε το χαλινάρι και το άφησε να καλπάσει γρήγορα, φωνάζοντάς του δυνατά και χτυπώντας το με τα πόδια. Ο Φίλιππος και οι ακόλουθοί του είχαν ανησυχήσει, καθώς φοβούνταν τυχόν τραυματισμό του Αλεξάνδρου από το μέχρι πρότινος ατίθασο άτι. Μόλις όμως αυτός γύρισε πίσω χαρούμενος, διαπίστωσαν πως είχε δαμάσει τον ύπο και άρχισαν να ζητοκραυγάζουν. Ο Φίλιππος δάκρυσε από χαρά και όταν ο γιος του κατέβηκε από το άλογο τον φίλησε και του είπε: «Παιδί μου, να ζητήσεις βασίλειο εισάξιο με εσένα, γιατί η Μακεδονία δεν σε χωράει». Αυτήν τη συμβουλή του πατέρα του, όπως αποδείχτηκε στο μέλλον, ο Αλέξανδρος την έκανε πράξη, φτάνοντας ως τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Πολλοί ιστορικοί μάλιστα θεωρούν πως η εξημέρωση του έως τότε ατίθασου Βουκεφάλα ήταν σημείο καμπής στη ζωή του νεαρού Μακεδόνα, καθώς κατέδειξε την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα που τον διέκριναν. Όσον αφορά την προέλευση του ονόματος Βουκεφάλας, υπάρχουν αρκετές εκδοχές. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ονομάστηκε έτσι επειδή είχε πολύ πλατή μέτωπο. Ο Αριανός πάλι μας δίνει δύο διαφορετικές εκδοχές. Σύμφωνα με την πρώτη, το όνομά του προκύπτει από το γεγονός πως ήταν χαραγμένο επάνω του ως διακριτικό σημάδι μια κεφαλή βοδιού. Σύμφωνα με την δεύτερη, ονομάστηκε Βουκεφάλας επειδή ήταν μαύρος και είχε στο κεφάλι του ένα λευκό σημάδι το οποίο ομοίαζε πολύ με κεφάλι βοδιού. Από την άλλη πλευρά, ο ησύχιος ο Αλεξανδρεύς στο λεξικό του επισημαίνει πως Βουκεφάλας δεν ήταν απλά το όνομα του ύπου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά με αυτήν την ονομασία ήταν γνωστή μια ολόκληρη κατηγορία Θεσσαλικών αλόγων, τα οποία έφεραν ως σήμα κατά τεθέν, σταμπαρισμένο με πυρωμένο σίδερο στα καπούλια τους, ένα βούκρανον, δηλαδή ένα κεφάλι βοδιού. Μετά την εξημέρωσή του, ο Βουκεφάλας παρέμεινε αχώριστος από τον Αλέξανδρο και τον συντρόφευσε στις περιπέτειές του για τις επόμενες δύο σχεδόν δεκαετίες. Μαζί του υπέφερε πολλούς σκόπους και κινδύνους στο μεγάλο ταξίδι μέχρι την Ινδία. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, ο Βουκεφάλας ήταν πολύ ψηλός με μέγεθος μεγαλύτερο του φυσιολογικού και γεμάτος φρίγος, δηλαδή δύναμη και ζωντάνια. Ήταν ένα θαραλέο πολεμικό άλογο, το οποίο δεν δεχόταν κανέναν άλλον υπέα πλην του Αλεξάνδρου.
Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος μάλιστα μας πληροφορεί πως όταν το άλογο τραυματίστηκε στην επίθεση εναντίον της Θήβας και ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε για κάποιο χρονικό διάστημα να το υπεύσει, ο Βουκεφάλας αντιδρούσε κάθε φορά που ο Αλέξανδρος επιχειρούσε να χρησιμοποιήσει άλλο άλογο. Εκτός από τις υπάρχουσες φιλολογικές πηγές που παρουσιάσαμε παραπάνω, πληροφορίες για τον Βουκεφάλα μπορούμε να αντλήσουμε και από σωζόμενες απεικονίσεις. Στην εντυπωσιακή τοιχογραφία με το κυνήγι που διατηρείται στην πρόσωψη του τάφου του Φιλίππου στη Βεργίνα, πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν πως ο νεαρός Ιππέας που εικονίζεται στο κέντρο της παράστασης είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, έφηπος των Βουκεφάλα. Αυτή είναι πιθανώς και η παλαιότερη σωζόμενη απεικόνιση του Βουκεφάλα, ο οποίος αναπαρίσταται ως καστανόχρωμος. Επιπλέον και στο περίφημο ψηφιδωτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την Πομπεία, το οποίο χρονολογείται στον 2ο π.Χ. αιώνα, ο Βουκεφάλας αναπαρίσταται με χρώμα καστανό. Δυστυχώς το ψηφιδωτό διατηρήθηκε μερικώς και κανένας από τους μυρούς του εικονιζόμενου αλόγου δεν σώζεται, ώστε να επιβεβαιώσει ή να αναιρέσει την πληροφορία για το σημάδι σε σχήμα κεφαλής βοδιού που αναφέρουν οι φιλολογικές πηγές. Σύμφωνα με τους ερευνητές, το παραπάνω ψηφιδωτό αποτελεί αντίγραφο ενός σπουδαίου, χαμένου σήμερα, έργου του 4ου π.Χ. αιώνα, που απεικόνιζε μία μάχη του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρίου. Επομένως, θεωρώντας πως το ψηφιδωτό αναπαράγει με ακρίβεια τις λεπτομέρειες του πρωτοτύπου, ανάμεσά τους και τον Βουκεφάλα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως αυτός ήταν καστανόχρωμος. Έτσι γίνεται σαφές πως η πληροφορία του Αριανού πως ο Βουκεφάλας ήταν μαύρος με ένα λευκό σημάδι στο μέτωπό του δεν πιστοποιείται ούτε στην τοιχογραφία με το κυνήγι στη Βεργίνα ούτε στο ψηφιδωτό δάπεδο από την Πομπεία. Η αγάπη και η αφοσίωση που έτρεφε για τον Βουκεφάλα ο Αλέξανδρος ήταν τόσο μεγάλη, ώστε όταν κάποια φορά στη χώρα των Ουξίων ο ύπος εξαφανίστηκε, ο Μακεδόνας βασιλιάς απείλησε πως θα σκοτώσει όλους τους κατοίκους της περιοχής αν δεν του τον επιστρέψουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, έντρομοι οι Ούξοι τον επέστρεψαν αμέσως. Ο Βουκεφάλας τελικά έφυγε από τη ζωή το 326 π.Χ. όντας περίπου 30 ετών. Ως προς την αιτία θανάτου προκύπτουν δύο πιθανές εκδοχές. Σύμφωνα με την επικρατέστερη, την οποία αναφέρουν τόσο ο Αριανός όσο και ο Πλούταρχος, ο Βουκεφάλας πέθανε λίγο μετά τη μάχη εναντίον του Πόρου στον Ιδάσπη ποταμό, καταβεβλημένος από τη ζέστη και τη μεγάλη ηλικία. Σύμφωνα με μια δεύτερη εκδοχή, πέθανε μετά τη σύγκρουση στον Ιδάσπη λόγω των τραυμάτων που είχε υποστεί στη μάχη. Ο Αλέξανδρος στεναχωρήθηκε πάρα πολύ για το χαμό του και τον θρήνησε σαν να είχε χάσει στενό συγγενή ή φίλο. Μάλιστα, για να τιμήσει τη μνήμη του, ίδρυσε σε μια περιοχή κοντά στον Ιδάσπη, πόλη που έφερε το όνομα του Βουκεφάλα. Άσχετη με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου βίντεο, αλλά εξίσου ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι πως ο Αλέξανδρος είχε χτίσει πόλη και προς τιμήν του αγαπημένου του σκύλου, του Περίτα, που τον είχε μεγαλώσει ο ίδιος και τον αγαπούσε πολύ. Συμπερασματικά, ο Βουκεφάλας υπήρξε ένας αφοσιωμένος σύντροφος του Αλεξάνδρου για σχεδόν 20 χρόνια. Συνόδεψε τον Μακεδόνα βασιλιά σχεδόν σε όλες τις περιπέτειές του, από τις μάχες του στον ελλαδικό χώρο μέχρι την κατάλυση της ισχυρής περσικής αυτοκρατορίας, αλλά και την προσπάθεια κατάκτησης της Ινδίας. Έτσι συνεισέφερε και αυτός ενεργά, με τον δικό του πάντα τρόπο στην πραγματοποίηση του οράματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αληθινή αγάπη που έτρεφε γι' αυτόν ο Μακεδόνας στρατιλάτης, επέτρεψαν στον Βουκεφάλα να λάβει λίγη από τη μεγάλη δόξα του Αλεξάνδρου και να γράψει και αυτός για πάντα το όνομά του με ανεξίτηλα γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Πριν κλείσετε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε την ένδειξη «Μου αρέσει», να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, αλλά και να μοιραστείτε με τους γνωστούς σας το περιεχόμενό μας για να μας βοηθήσετε να διαδώσουμε την προσπάθειά μας. Μέχρι την επόμενη ιστορική μας περιήγηση, σας εύχομαι ολόψυχα να είστε καλά.